Είναι Έλληνες. Είναι 39 ευρώ από 130 ευρώ. Μαζί με το DVD απάντηση οικονομικής κρίσης ήταν άλλα 8-9 λεπτά. Τελειώνει η προσφορά. 8-9 λεπτά. Και το βιβλίο κόλαφος στο ότι η Ελλάδα δεν έχει πετρέλαιο για τον Μπάγκαλο. Α, βέβαια. Για τον βέβαια. Μπάγκαλο. Δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει ορυκτά, δεν έχει τίποτα. Ο Πάνκαλος. Δεν έχει τίποτα. Βρε, έχει. Έχει πάρα πολλά. Το επαναλαμβάνω. Ας χρυσό, διαβάσει. Ουράνιο, διαμάντια, τα πάντα. Ρίστε εδώ. Διαμάντια δεν θέλω να το κάνετε δώρο, κύριε Βελόπουλε. Του Πάγκαλο για να το διαβάσει. Θα το διαβάσει, πιστεύει. Δεν πα και το διαβάσει. Άσε βρε το διαβάσει ο Πάγκαλο. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι το χρειάζεται. Α, τα ξέρει, βρε, τα ξέρει, Αντώνη. Τα ξέρουν όλοι στη Βουλή. Τα ξέρουν οι κορυφαίοι υπουργοί. Χρυσό που έχει χρυσό η Ελλάδα. Είτε εδώ Μακεδονία, Θράκη. Τυχαίο κι αυτό. Τυχαίο. Επαναλαμβάνω, εδώ μέσα τα βρείτε όλα. Από μελέτε καθηγητών. Τυχαίο που βλέπετε τη Μακεδονία μα γεμάτη από χρυσό και γεμάτη από όλε αυτέ τι πλουτοπαραγωγικέ πηγέ. Και έτσι. Η Μακεδονία διεκδικείται για πλάκα. Έτσι, μπράβο. Από και θέλουν κάποιοι το όνομα. Από του πεινασμένου. Από του πεινασμένου. Ουράνιο. Δείτε εδώ ποσότητε ουρανίου που υπάρχουν. Πού. Ορίστε, να το. Να το, δείτε το. 20.000 δολάρια το γραμμάριο κοστίζει το ουράνιο. Και υπάρχουν εδώ πέρα τόνοι. Τι τόνοι. Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι υπάρχουν. Κάνεις λάθος. Μιλάμε, πάρα πολύ μιλάμε αυτό ακριβώς. Τα 8 τετράξια εκατομμύρια ευρώ θα τα ξεπουλήσουν για 320 ευρώ. Και έχει 20.000 δολάρια το γραμμάριο το κατεκαρισμένο ουράνιο. Να λοιπόν γιατί λέγεται ελάχιστα λεπτά. Ελάχιστα λεπτά, έχουν να μην μείνουν 7 λεπτά. 39 ευρώ από 130 και πλέον ευρώ. Λέγε ρε Βίγενε πως έχουμε. Έχετε λοιπόν ελάχιστα λεπτά, προλάβετε τώρα 2-31-025-23-239 ευρώ από 130 και πλέον ευρώ και κάθεστε. Και κάθεστε μωρέ. Λοιπόν κύριε Βελόπουλε, να αναλύσουμε λίγο το θέμα του χρέους και τη σχέση του ως προβλήματος εθνικής ασφαλείας. Α, καλά, το αναλύσω εγώ τώρα. Δεν χρειάζεται. Είμαι από αυτούς κύριε Αντωνάκο που δεν λέω τι πιστεύω εγώ. Εγώ okay. Χρησιμοποιώ πηγές. Σύμφωνοι, αλλά να το αναλύσουμε λίγο. Άκου λίγο. Washington Post, προχθεσινό άρθρο. David Ignatius. Του διαβάζω. Ναι. Πριν από μερικούς μήνες ζητήθηκε από αξιωματικούς ποιφητούς στην Αμερικανική Σχολή Επιτελειών Εθνικής Άμυνας να σχεδιάσουν μια ενιαία εθνική στρατηγική ασφάλειας στο πλαίσιο εργασίας για τον αναπτυακό τους. Η πρώτη πρόταση και η καλύτερη που περιείχε το δόγμα που σχεδίασαν από την πολιτική ηγεσία τον είπα ήταν εξής. Αποκαταστήσε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Όταν λοιπόν έχεις χρέη για τον άκο μου, είναι αυτονόητο να έχεις απολέσει την εθνική σου κυριαρχία. Είναι αυτονόητο. Είναι τα ψεματάκια. Η οικονομική εξάρτηση φέρνει και την πολιτική εξάρτηση. Είναι θέσφατον στην ιστορία, το γνωρίζουμε. Θουκυδίδης. Παντού, ακριβώς. Τέλος. Σταματάει η λογική εκεί. Θουκυδίδης. Έτσι. Όταν δεν έχεις πολιτική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτάρκεια, τελειωμένος είσαι, κύριε Αντωνάκο μου. Έτσι είναι. Είσαι όμηρος. Αυτά δεν τα ξέρουν οι Έλληνες και δεν τα μάθουν ποτέ. Προσπαθώ γιατί σας επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ απογοητευμένος αυτά που βλέπω. Με τα παραμύθια που σας ταΐζουν τα κανάλια. Με τις βλακώδεις επιλογές, γελιότητες. Γελιότητες! Μου λένε, μα πώς να πιάσουμε τους μυζαδόρους της Siemens. Δηλαδή εγώ ρε παιδιά, πώς βρήκα τα στοιχεία από το ποθενέσχες κορυφαίων υπουργών. Τα έχεις εσύ ή όχι, εγώ τα έχω. Λοιπόν, κορυφαίων υπουργών, σας διαβάζω λοιπόν. Σας διαβάζω κύριε Αντωνάκο μου, εδώ είναι, εδώ είμαστε. Yeah. Είμαστε. Ακούστε τώρα γιατί έχει πάρτι ιστορία εδώ. Έχει μεγάλο πάρτι. Η γυναίκα πολιτικός, η οποία δεν έγινε ποτέ υπουργός. Ποτέ ρε παιδί, ποτέ. Ποτέ, όταν λέμε ποτέ, ποτέ ρε. Θα ήθελε βέβαια, αλλά. Δεν έκατσε. Δεν έκατσε. Οκτώ, όχι δεν έκατσε, έκατσε ενώ συντοματικά. Ναι, δεν έκατσε η υπόθεση. Έχει 8 ακίνητα και 15 οικόπεδα. Βοηθειά μας, όχι οικόπεδα απλά. Φιλέτα. Φιλέτα. Φιλετάκια. Πάμε σε άλλον υπουργό. Δεν έχει εργαστεί ούτε μία μέρα ο συγκεκριμένος. Απέκτησε 14 ακίνητα σε πολύ καλές περιοχές την περίοδο που ήταν υπουργός. Από πώς δουλεύει ο άνθρωπος, πυρετοδός δουλεύει. Και δεν μπορούν να τους βρουν. Θυμάστε που είπα ότι 150 θα είναι φυλακή. Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα το δω μισό λεπτό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί επαναλαμβάνω στους φίλους μας. Είχαν δηλώσει μόνο το τι έσχον και όχι έτσι, το πόθεν έσχον. Έτσι, μπράβο. 18 ακίνητα ο άλλος. Αυτός έχει κάνει όλη την περιουσία από το 1998 μέχρι το 2003. Το καταλάβατε. 98-2003. Πάμε παρακάτω. Άλλος υπουργός. Έκανε περιουσίες τα 2 χρόνια που ήταν υπουργός. Τυχαία ρε παιδιά είναι αυτά. Σας παρακαλώ. Ένα σπιτάκι και ο Μαντέλης όλο και όλο. Ο Μαντέλης είχε 16 ακίνητα. Ίσως και παραπάνω. Αυτά δεν μπορούν να τα βρουν για να τους βάλουν φυλακή.
Κύριε Αντωνάκο μου, μάλιστα, εγώ τα λέω στους συνέλληνες. Γράφω που πήγαν τα λεφτά. Θέλετε να μάθετε που πήγαν τα λεφτά? Θέλετε να ξέρετε ποιοι σας κλέψανε και πώς σας κλέψανε? Στα βιβλία που παρουσιάζει η εκπομπή υπάρχουν όλα συνέλληνες. Και όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Με 39 ευρώ από 130 ευρώ παραλαμβάνετε 6 κορυφαία έργα. 6 έργα, δεν είναι. Είναι 6 έργα, μόνο 39 ευρώ. Μια καταπληκτική και πολύ μικρή τιμή, αγαπητοί φίλοι, για σήμερα, για εσάς που θέλετε να κάνετε δικά σας αυτά τα σημαντικότατα βιβλία. Παρακαλώ να μην μας στέλνουν μηνύματα για την προηγούμενη προσφορά. Δεν υπάρχει σήμερα η προηγούμενη προσφορά. Να το ξέρουν οι φίλοι μας. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Δεν έχουμε πάρει αντίτυπα. Δεν μας δώσανε. Επομένως, μόνο αυτή η υπερπροσφορά ισχύει σήμερα, των 39 ευρώ. Τα βιβλία υπάρχουν με 150 ευρώ τα χρυσά, έτσι. Ναι, βεβαίως. Έτσι δεν μπορεί να τα πάρετε φθηνότερα. Δεν είπαν τελειώσει τα βιβλία. Τα βιβλία τη προσφορά τελειώσαν. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε ότι σήμερα ισχύει η προσφορά, αύριο δεν ξέρω αν θα ισχύει. 39 ευρώ από 130 ευρώ. Ομιλούν οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι του κόσμου και αποδεικνύουν ότι η οικονομική κρίση είναι μια τεράστια απάτη. Τεράστια απάτη, συνέλληνες, τεράστια. Οπτικό υλικό. Οπτικό υλικό προλάβετε τώρα. Το επαναλαμβάνω, προλάβετε τώρα. Τώρα είναι 6,39 ευρώ για να μάθετε επιτέλους ολόκληρη την αλήθεια. Κύριε Βελόπουλε, λέει το σήμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Έχετε παρεμβολάσει. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Κατά σύντος, κύριε Βελόπουλε, όταν λέμε σοβαρά πράγματα έχουν παρεμβολές. Το έχετε παρατηρήσει? Δηλαδή είναι τρομερό, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Όταν λέμε αυτά τα σοβαρά πράγματα, πάντοτε υπάρχουν παρεμβολές. Γιατί, τυχαίο? Α, το δείξουμε λίγο. Ένας φίλος δεν αφήσει το έγγραφο του λιμενικού. Γεια. Για να δείξει εδώ. Η περιοχή Λαδόξερα, συνέλεγε η παράγραφος εδώ. Ναι. Η περιοχή Λαδόξερα είναι η περιοχή που έχει ένα από τα μεγαλύτερα κοιτώματα πετρελαίου στον κόσμο. Το πετρέλαιο βγαίνει μόνο του. Βγαίνει μόνο του. Έτσι. Κάποιοι πολίτες ζήτησαν άδεια για να πάνε να στήσουν τη σημαία. Ακριβώς. Τι λέει εδώ, άνοιξε την εικόνα. Σε άπτεστα ελληνικά βλέπετε. Δεν δύναται ικανοποίηση λόγω κινδύνου προκλήσεως βλαβών στη φαρική εγκατάσταση λειτουργία του υφισταμένου πυρσού που απορρέουν από την κυριολογία κτλ. Δηλαδή να στηθεί σημαία στην Λαδόξερα. Ακριβώς. Και ύστερα μου λέει το Αιγαίο είναι ελληνικό. Ούτε στα ψάρια δεν ανήκει. Υπάρχουν προβλήματα, ούτε λέει, για τη λειτουργία του φάρου. Το Αιγαίο, ούτε στα ψάρια του, για τα ψάρια που γίνονται τουρκικά. Για τη λειτουργία του φάρου από τη γεωμορφολογία του εν λόγω βράχου. Ποια γεωμορφολογία, ελληνική σημαία μιλάμε? Για ένα πανίερο. Βράχο του καημού μου. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε? Τι βλακίες είναι αυτές που απαντάτε? Είναι απόλυτο έγγραφο του λιμενικού. Τι βλακίες απαντάει το λιμενικό? Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Μια σημαία θα μπει, ένα ιερό σύμβολο θα μπει πάνω στην βραχονισίδα που ανήκει στην Ελλάδα. Έχει βάρος μεγάλο, ειδικό βάρος, και θα καταρρεύσει ο φάρος. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Έχει βάρος. Καταλάβατε, συνέλληνες, αυτά δεν στα λέει κανείς. Και όταν λέω κανείς, εννοώ κανείς μα κανείς. Λοιπόν, τιμήστε αυτούς που μιλάνε τουλάχιστον. Τιμήστε τους. Είναι 6 έργα 39 ευρώ από 130 ευρώ. Προλάβετε τώρα να τα παραλάβετε. Γιατί απλά, πολύ απλά, έτσι, υπάρχει σχέδιο για να ρηχθεί η Ελλάδα στο χάος. Το λέω, το υπογραμμίζω, το τονίζω. Μήπως εξυπηρετήσουν κάποιοι. Αν ανοίξουν το στόμα τους κάποιοι και μιλούν τι έγινε το 2007, τι έγινε με τις φωτιές στην Πελοπόννησο, τι έγινε το 2008, τι έγινε το 2009, θα καταλάβετε γιατί λέω ότι όλα αυτά είναι παραμύθια. Προλάβετε τώρα, γιατί 39 ευρώ από 130. Από 130 είπαμε. 130 ευρώ. Όχι, αυτή η προσφορά έχει 100 ευρώ. Κάτσε, 25-25, 50. Δεν είναι παραπάνω. Είναι περίπου 100 ευρώ, 100-110 κάπου εκεί. Ναι. Μάλιστα. Για να το λες, κάτι καλύτερο φοβάσεις. Ναι. 39 ευρώ, 7 έργα, 39 ευρώ προλάβετε τώρα όμως. Έχετε 2-3 λεπτά ακόμα, δεν έχετε παραπάνω. Τελειώνει η προσφορά. Ακριβώς. Με ενημέρωσαν ότι είναι λίγα τα δίμηση προσφοράς. Ακριβώς. 39 ευρώ από 130 ευρώ. 2-31-025-23-20, τηλεφωνήστε τώρα. Τώρα για να μάθετε επιτέλους όλη την αλήθεια. Και κάποια στιγμή ο Καραμαλής πρέπει να μιλήσει. Πρέπει να μιλήσει. Καλά κάνει ο Καρατζαφέρης και πιέζει. Ο πρόεδρος μας πρέπει να μιλήσει. Α, να τα πει όλα όμως. Εννοείται. Όλα. Τα πάντα. Όλα. Τα πάντα όλα. Κύριε Καραμαλή, για το 2007, για το 2008, για το Ράμφελτ με τις εκλογές, για τις πυρκαγιές από ποιους μπήκαν, τα ξέρετε, κύριε Καραμαλή. Για το Βατοπέδι, για τον Λαγκό που κάνει Αλεξανδρούπολη, βγαίνετε και πέστε. Βγαίνετε και πέστε και πώς θα την πείτε. Τουλάχιστον να λυθεί. Θα καταλάβουν οι Έλληνες ότι δεν είναι τυχαίος. Το είπα χθες. Ο Καραμαλής στοχοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως γιατί το σύστημα ζήτησε το κεφάλι του. Γιατί έκανε το λάθος να παίξει σε δύο βάρκες. Να παίξει μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, κύριε Αντωνάκου. Μάλιστα. Για να μην πω και την Πολωνία, τι έπαθε ο Πολωνός που έπαιζε πολύ με την Αμερική. Μάλιστα. Τι μάλιστα? Το γνωστό. Άψε σούπα. Βεβαίως. Το αεροπλάνο. Με αυτό λέω. Το γνωστό. Λέω, ρε παιδί μου, συμπτώσεις είναι αυτά, ρε συμφυγένεια. Γιατί γίνεσαι κακέ και συνωμοσιολογείς? Γιατί ρε συμφυγένεια? Και βλέπω το μένος.